Σας δικαιολογώ. Γιατί δεν αντέχετε πια αυτή η βούρτσα. Δεν αντέχετε. Σας δίνω δίκιο. Αλλά μη με σκάτε όμως. Μη με σκάτε. Αλήθειες λέω. Δεν λέω ψέματα. Δεν γίνεται εγώ να πω ψέματα για μια ομάδα που την έχει λατρέψει το 65% της Ελλάδος. Και είναι υπερήφανοι όλοι. Και για αυτή την ομάδα έχουμε χάσει 21 παιδιά στη Δήλα 7. Και να μου θέλετε να κάνω εγώ κουβέντα με εσάς τα τομάρια που έχετε βρήσει εν χορό τα θύματα της Δήλας 7. Και μου λέτε γιατί βρίζω. Γιατί είστε υπάνθρωποι ρε. Γι' αυτό βρίζω. Γιατί δεν υπάρχετε. Γι' αυτό. Που έχετε το θράσος να με πάρει τηλέφωνο ο άλλος να μου πει για τη Δέσποινα και που το ξέρω εγώ αν έδωσε λεφτά. Πέστε μου ρε που έχω άδικο. Πέστε μου ρε που έχω άδικο. Πουθενά. Πουθενά δες. Εμπρός. Ντουτζούκο ήτανε μαργάρι. Σαν τα γαμίσω σειρά. Καταλάβατε! Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παίρνετε να λέτε αυτές τις μαλακές, να λέτε ο Αγκούρης, ο Πεπόνης, ο Μελιτζάνας. Αυτά. Δεν λέτε τίποτα άλλο. Για να πάτε την εκπομπή εκεί που θέλετε. Για να γίνουμε ίσοι και όμοιοι όλοι μεταξύ μας. Αν δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Είμαστε ο ήλιος και είστε το σκοτάδι. Έτσι ακριβώς είναι ο Ολυμπιακός με τις άλλες ομάδες. Είτε το θέλετε, είτε όχι. Και να κάνετε και το σταυρό σας που ανέχομαι εγώ και το κουμπαράκι μου τα τηλέφωνα των άλλων αντιπάλων, οπαδών. Σας δίνουμε αξία. Και πολλοί Ολυμπιακοί με σταματάνε στον τρόπο και μου λένε Τάκη, δεν πρέπει να μιλάς με αυτούς. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Εμπρός. Ναι. Καλησπέρα. Γεια. Από Νάξο τηλεφωνώ. Από. Από Νάξο. Αντώνης λέγομαι. Ομάδα. Μ' ακούτε. Παναθηναϊκός είμαι. Παναθηναϊκός όσους και σας φαίνεται παράξενο, σας αγαπώ όπως το λέει και βλέπω συνεχώς την εκπομπή σας. Όσοι και σας φαίνεται παράξενο. Εγώ το παραδέχομαι ότι έχετε καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ. Το παραδέχομαι όσοι και δεν το παραδέχονται οι Παναθηναϊκοί. Απλά έχω μόνο ένα παράπονο με το Μητσοτάκη. Με το Μητσοτάκη. Ναι. Άκουσε με. Θα πάρει στο μαξί μου φίλε. Άντε γεια! Εδώ δεν είναι γραφείο παραπόνο του Μητσοτάκη. Θα πάρει στο μαξί μου αγόρι. Άμα έχει πέσει η πατάτα της Νάξου, δεν φταίω εγώ. Πήγαινε εκεί στο Μητσοτάκη να το πεις. Τι είναι αυτό τώρα που πήρες. Θα πάρει όσα μου πει έχω παράπονα από το... από την πώς τη λένε. Τη Μέρκελ. Τι λέει, τι το κάναμε εδώ. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα Τάκη. Ναι. Γιώργος από Λάρισα. Ναι. ΑΕΛ ομάδα. Μάλιστα. Υποστηρίζουμε την τοπική ομάδα της πόλης. Ναι. Όπως θα ξέρεις, φέτος η ομάδα δεν πάει και πολύ καλά. Είναι τελευταία. Ναι, άκουσε με. Πάμε στο ζουμί, πάμε στην ταμπακέρα. Αμέσως θα κάνω την ερώτηση, ναι, που θέλω. Η ερώτηση δικιά μου είναι ότι πολλοί δήμονες εκεί έξω ισχυρίζονται ότι ο Κούγιας με το Μαρινάκι έχουν καλές σχέσεις. Άκουσε. Και θα ήθελα τη δικιά σου τοποθέτηση επί του θέματος. Άκουσε με ρε ΑΕΛΤΙΡΙ. Άκουσε με ρε ΑΕΛΤΙΡΙ κάτι. Πού να ξέρω τι λες εσύ. Έχω με ένα σαφρό. Δεν το λέω εγώ αυτό. Οι δήμονες... Έχω με ένα σαφρό στο πάτο. Πού να ξέρω εγώ τους φίλους του Προέδρου ή τους φίλους του Αλέξη του Κούγια που να είσαι χαρούμενος που έχεις αυτόν Προέδρο και είσαι στην Αλφαϊκή. Πού να ξέρω ρε φίλε. Πού να ξέρω. Θα πάρει ο άσα μου πει τι έγινε τον τάδε. Πού να ξέρω ρε παιδιά. Ρε ρωτήστε με για αυτά που σας λέω εδώ ρε. Για την ταμπακέρα. Ρε ρωτήστε με ρε. Εγώ δεν σας κάνω τον έξυπνο ότι
ξέρω ότι είναι ή δεν είναι. Ρωτήσαμε γιατί τα παρτίδα αυτό το πρωτάθλημά του. Σας αρέσει το κουτσοπόλικο το θέμα. Πηγαίνετε στους κουτσοπόλικες. Εδώ μιλάτε με ένα Ολυμπιακό. Εμπρός. Αυτοί που φεύγουν στα ημίχρονα είναι οι κότες. Τι να πω. Δεν ακούω, ρε φίλε. Ναι, πάντα και είναι κότες. Άκουσε με, επειδή την ίδια κάτι, γιατί όσο περνάει όλα θα θυμάμαι πολλά. Ακούστε κάτι, θα σας πω. Ακούστε κάτι πολύ σημαντικό. Που το μικρό. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Θα το έχω εδώ έτσι. Ακούστε κάτι. Να σας πω ποιοι είναι οι κότες με παπίες. Γιατί πριν δεν το θυμήθηκα. Τώρα το θυμήθηκα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Δεν κατεβήκατε ποτέ να παίξετε. Δεν κατεβήκατε ποτέ στο ΣΕΦ να παίξετε. Δεν λέω για τότε που πήγατε στη Γλυφάδα, που μπερδευτήκατε. Άλλο παιχνίδι, λέω πιο παλιά. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Δεν κατεβήκατε ποτέ. Ποτέ. Το άλλο παιχνίδι χαθήκατε. Πάμε παρακάτω, εμπρός. Καλησπέρα Ταγκή. Γεια. Γιώργος Ολυμπιακός και μόνο. Μάλιστα. Τι μιλάνε, τι παραμιλάνε αυτοί, ρε. Τι παραμιλάνε, τους έχουμε ρίξει όλους κατηγορία. Βασικά ψηφίσαμε τον Παναθηναϊκό να μην πέσει, να τους πηδάμε μπρος-πίσω, μέσα-έξω. Τους βρωμότουρκους τους ρίξαμε πέρσι, τους έσωσε ο Μητσοτάκης, ο μαλάκας. Καλό βράδυ, φίλε. Εδώ δεν θα βρίσουμε πολιτικούς, δεν γουστάρω, παιδιά. Βρίστε εμένα να βρίσουμε κανέναν. Εντάξει, έχει ένα επίπεδο η εκπομπή. Εγώ δεν θέλω ούτε παίχτη να βρίσω. Δηλαδή, καμιά φορά που σας λέω ακόμα και για τον Γεωργέα που πάει κάθε τρεις και λίγο, ό,τι παιχνίδι φέρνει ο Ολυμπιακός 3-0, πάει στη Γαδά. Ντρέπομαι, δηλαδή δεν γουστάω να τον βρίζω. Να βριζόμαστε οι δυο μας. Καλά, δεν είναι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, επειδή χαλέσαμε και τα μικρόφωνα. Φωνή μου, ναι. Σε παρακαλώ, ένα, επειδή μου το ζητάνε τα μηνύματα, μία χάρη θέλω. Να βάλει τη Δέσποινα Παπαδοπούλου να το δει ο φίλος. Και να δει και την υπόθεση λουλουδιών που δεν με ρώτησε ο φίλος. Λοιπόν, δέστε αυτά, κλείνει η εκπομπή με αυτά. Από μένα καλό βράδυ να έχετε όλοι.